Κυλάτε λίγο να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι όχι μόνο ενδιαφέρον, αλλά είναι και ευαίσθητο θέμα και το οποίο έχει να κάνει με τις επιβαρημένες ακτές της Κρήτης. Θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα των παράκτιων καθαρισμών από τον Τυφώνα. Από το πλοίο εκείνο το οποίο έχει βάλει λοιπόν ο στόχος του να μειώσει την παράκτια ρύπανση. Φυσικά αυτό γίνεται υπό την ομπρέλα του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελούς λοιπόν Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, την κυρία Πέγγι Ξηροταγάρου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας έτσι τα στοιχεία, τα αναλυτικά στοιχεία από τα αποτελέσματα αυτό λοιπόν της προσπάθειας για να μειωθεί η παράκτια ρύπανση σε ολόκληρη την χώρα, μεταξύ λοιπόν, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Κρήτη, εντυπωσιάστηκα από τους αριθμούς, εντυπωσιάστηκα αρνητικά βέβαια, αλλά εντυπωσιάστηκα θετικά από το εύρος των καθαρισμών οι οποίοι έγιναν. Έτσι ακριβώς είναι. Η Κρήτη ήταν η αφετηρία που ξεκινήσαμε το 2019, ξεκινώντας το πρόγραμμα Typhoon. Mm-hmm. Οπότε καλύψαμε όλους τους νομούς και μετά προχωρήσαμε σε όλη την υπόλοιπη ελληνική νησιωτική ακτογραμμή και μέρος της ηπειρωτικής νησιωτικής ακτογραμμής, προκειμένου να απομακρύνουμε τα απορρίμματα. Το έργο μας ουσιαστικά έχει να κάνει με τον απομάκρυνση απορριμμάτων και καταγραφή των δεδομένων. Δηλαδή όλα αυτά που βρίσκουμε, τα καταγράφουμε και τα επεξεργαζόμαστε. Δεν είναι μόνο να απομακρύνουμε λοιπόν τα απορρίμματα, όπου βλέπουμε εμείς και φωτογραφικό υλικό, αλλά ουσιαστικά είναι να τα επεξεργαστούμε για να μας δώσουν στοιχεία για το τι είναι εκείνο το οποίο φταίει κιόλας, έτσι. Μα αυτά πρέπει να βρούμε. Από πού προέρχεται η ρύπανση, ποιοι είναι οι ρυπαντές της ιστορίας και πώς θα μπορέσουμε να κλείσουμε τη στρόφιγγα προκειμένου να μειώσουμε τη ρύπανση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στην Κρήτη είχαμε την ευκαιρία στο δεύτερο γύρο, γιατί έχουμε κάνει ήδη ένα γύρο όλη την νησιωτική ακτογραμμή το 19, από το 19 ξεκινώντας, και το 23 ξεκινήσαμε το δεύτερο γύρο, πάλι από την Κρήτη που ήταν η αφετηρία. Οπότε πλέον έχουμε και τα συγκριτικά στοιχεία. Και βλέπουμε ότι στην περίπτωση της Κρήτης, ευτυχώς, η βελτίωση είναι κοντά στο 75%. Α, μεγάλο ποσοστό και αισιόδοξο ποσοστό, θα πω εγώ. Πάντα στις παραλίες τις κοινές. Mm. Αυτό που συγκρίνουμε είναι οι παραλίες που πήγαμε το 19 και οι παραλίες που ξαναεπισκεφτήκαμε στο 23 και είδαμε ότι αυτές οι κοινές παραλίες του τότε και του τώρα, του 23 δηλαδή, είχαν αυτό το ποσοστό βελτίωσης. Ναι. Τώρα θέλω να δούμε κάποια στοιχεία. Έχουμε επιλέξει κάποια πολύ χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία είναι αναλυτικά για ολόκληρη την Κρήτη. Θα επικεντρωθούμε σε κάποια στο Ηρακλείου, για παράδειγμα, και αυτό για να καταφέρουμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση και για τον τηλεοπτικό χρόνο, ο οποίος είναι ασφικτικός. Δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε όλα. Εδώ βλέπουμε τον χάρτη καθαρισμού στο Ηράκλειο για το 2023, λοιπόν, για τη δεύτερη φάση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Τα σημεία λοιπόν που φέρετε ότι περάσατε και να δούμε και τα επόμενα στοιχεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με την ακτινογραφία της ρύπανσης. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα πλαστικά, τι πλαστικά είναι αυτά τα οποία ρυπαίνουν τις ακτές μας, και είναι αυτή ακριβώς εδώ η κάρτα την οποία βλέπουμε, και μιλάμε για 3 τόνους περίπου, έτσι, 3 τόνους απορριμμάτων μόνο στο Ηράκλειο. Ναι. Συνολικά ήταν 30 τόνοι όλη η Κρήτη. Και το Ηράκλειο είναι ένας νομός που είχε, αν θέλετε, το μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωση σε σχέση με τους άλλους. Γιατί αντίθετα, ας πούμε, στο Λασίθι και σε παραλία συγκεκριμένη στην Ανάλουκα, θυμάμαι, τα ποσοστά επιβάρυνσης είναι τρομακτικά. Ναι. Και τότε βρήκαμε πολύ ρύπανση και τώρα. Και ποια είναι τα κυριότερα απορρίμματα, λοιπόν, τα οποία εντοπίζετε εσείς, από τι προέρχεται η κυριότερη ρύπανση? Κυρίως είναι τα πλαστικά μιας χρήσης, που είναι η χρήση που κάνουν οι άνθρωποι ουσιαστικά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είναι το φελιζόλ, που προέρχεται κυρίως από αλευτική δραστηριότητα. Το φελιζόλ, νομίζω, ήταν και εκείνο το οποίο ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 36%, αν δεν κάνω λάθος, έτσι θυμάμαι λίγο τα στοιχεία του Ηρακλείου. Σωστά. Σωστά. Το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το συλλέξει κάποιος, γιατί χρηματίζεται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα μας, που είναι
35 άτομα περίπου, κάνουν με το χέρι καθημερινά μέχρι και το μικρότερο κομμάτι, το μικρότερο κόκκο από το πελιζόλι. Ναι. Και είναι και το 85%, φαντάζομαι ότι εκεί κυμαίνεται το ποσοστό σε όλους τους νομούς, το 85%, μη ανακυκλώσιμο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι δυστυχώς μη ανακυκλώσιμο, γιατί το πελιζόλι είναι μη ανακυκλώσιμο επίσης. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάποιος μύθος που καταρρύπτεται με αυτά τα δεδομένα? Θα σας πω, ακούω συχνά που λένε «έλα μωρέ, εγώ θα φέρω την αλλαγή». Ναι, εμείς θα τη φέρουμε την αλλαγή, και αυτό αποδεικνύεται από τα νούμερα, και γι' αυτό κάνουμε και το, έχουμε και τα συγκριτικά πλέον. Γιατί φαίνεται ότι αν συλλέξεις όλη τη συσσωρευμένη ρήπανση που υπάρχει στις μη προσβάσιμες ακτές μας τόσα χρόνια, και παράλληλα καταφέρεις και ευαισθητοποιήσεις τον κόσμο και βελτιώσει τη στάση του και χρησιμοποιεί πλέον επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία και όχι τα πλαστικά μίας χρήσης, αποτυπώνεται στις παραλίες μας. Γι' αυτό και αυτά τα ποσοστά βελτίωσης. Γιατί προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε παράλληλα με εκπαιδευτικά προγράμματα, με εκδηλώσεις και με ό,τι μπορούμε τον κόσμο, προκειμένου να αλλάξει στάση ζωής. Άρα ο μεγαλύτερος μύθος λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε μόνοι μας. Μπορούμε ο καθένας και κάθε μία λοιπόν από εμάς, και φυσικά δίνοντας το παράδειγμα και στους νεότερους και στα νέα παιδιά και στα μικρότερα παιδιά, με τη δικιά μας, έτσι, με το δικό μας τρόπο ζωής, να καταφέρουμε να μειώσουμε τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι σοκαριστικά. Ακριβώς. Αλλά μπορεί να έρθει η αλλαγή. Mm-hmm. Το θέμα είναι να το αντιληφθούμε, να έχουμε συνείδηση και να είμαστε πιο υπεύθυνοι πολίτες. Mm-hmm. Έχετε έτσι προγραμματίσει κάποιον επαναληπτικό κύκλο καθαρισμών? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει από εσάς. Τώρα αυτές τις ημέρες είμαστε στο Αγίο Όρος, όπου και εκεί βλέπουμε πολύ μεγάλο ποσοστό βελτίωσης. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο γύρο, έτσι να έχουμε από όλα τα νησιά τα συγκριτικά στοιχεία, γιατί τα συγκριτικά στοιχεία θα μιλήσουν. Υπάρχει κάποια περιοχή της χώρας η οποία σας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είτε αρνητική είτε θετική? Ναι, μου έχει κάνει ανάλογα στο Λασίδι σε εσάς. Mm. Δεν μπορούσα να δω τι είχε το υπόστρωμα από κάτω. Αν ήταν άμμος, αν είχε βότσαλα, ήταν τόσα τα επίπεδα των σκουπιδιών, τα οποία χρειαστήκανε πολλές μέρες και πολλά χέρια για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τι ήταν το υπόστρωμα. Σε ποια περιοχή είπατε, στο Λασίθι? Ανάλουκα. Α, μάλιστα. Οπότε η Ανάλουκα είναι μια περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ επιβαρημένη. Μάλιστα. Αυτό τώρα το αρνητικό λοιπόν στοιχείο το κρατάμε, και νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουν και οι φορείς και οι αρχές και οι πολίτες, για να δουν τι είναι αυτό ακριβώς λοιπόν το οποίο φταίει. Είναι σοκαριστικό αυτό το οποίο περιγράφεται για πολλά επίπεδα απορριμμάτων και σκουπιδιών, τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν ορατό το ακριβώς τι βρισκόταν από κάτω. Πραγματικά σοκαριστική η περιγραφή σας. Πείτε μας δύο λόγια και για το πλοίο Τυφώνας. Το πλοίο είναι 72 μέτρα, έχει 35 άτομα προσωπικό, 5 φουσκωτά σκάφη, ταξιδεύει 365 μέρες το χρόνο και κάνει καθημερινά καθαρισμού σε όλες τις μη προσβάσιμες ακτές. Δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί αυτό είναι ευθύνη του επιχειρηματία, ή που δεν μπορεί να τα προσεγγίσει ο Δήμος, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση ή εύκολη πρόσβαση. Mm-hmm. Είμαστε από το 19, κοντεύουμε σχεδόν στα 6 χρόνια, και πραγματικά είναι απίστευτα και τα ευρήματα που έχουμε κατά καιρούς βρει, δηλαδή είναι βόμβες, είναι οικιακές συσκευές, είναι κουτάκια αναψυκτικά από την περίοδο του Μουντιάλ, ταυτότητες πλαστές. Γενικώς βρίσκουμε πολύ συχνά πράγματα που μας κάνουν φοβερή εντύπωση. Ναι, και δεν μπορεί να ρωτήσει κάποιος ποιο είναι το πιο περίεργο αντικείμενο που μπορεί να έχετε εντοπίσει. Δηλαδή, μια οικιακή συσκευή την οποία κάποιος δεν την ήθελε, γιατί προφανώς έτσι φτάνει. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αλλιώς θα έφτανε μια οικιακή συσκευή στο βυθό της θάλασσας. Κάποιος δεν την ήθελε και την σκέφτηκε ότι εκεί είναι το καλύτερος χώρος για να την εναποθέσει. Σοκαριστικό το θα μπει κάποιος στη διαδικασία να το κάνει αυτό. Έτσι, εμείς στην ακτή τα βρίσκουμε, αλλά αυτά μετά θα πάνε και στη θάλασσα. Ναι, το προφανώς. Και δυστυχώς, όπως λέει και η επιστημονική κοινότητα, το 2050 στη θάλασσα θα υπάρχουν περισσότερα σκουπίδια παρά ψάρια. Μάλιστα.
Δυσάρεστο. Αυτό στο χέρι μας είναι να το αλλάξουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και φυσικά για αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.